Συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ είχε ο Λίβιος πρωθυπουργός Αλί Ζεϊντάν. Βασικό θέμα των συζητήσεων ήταν η ασφάλεια στη χώρα. Οι αρχές φοβούνται ότι οι Ισλαμιστές αντάρτες που έχουν εκδιωχθεί από το Μάλι είναι πολύ εύκολο να περάσουν τα σύνορα και να μπουν στη Λιβύη. Η λιβική κυβέρνηση έχει αναθέσει την επιτήρηση ενός μεγάλου τμήματος της μεθορίου στους Τουμπού, μια εθνότητα Αφρικανών με παρουσία επίσης στο Τσάντ και τον Νίγηρα. Οι επικεφαλείς τους καταγγέλνουν ωστόσο την έλλειψη επαρκών μέσων και ζητούν τη βοήθεια της Δύσης. Εν τω μεταξύ, τα σύνορά της με την Τινησία και την Αίγυπτο θα κλείσει για 5 μέρες η Λιβύη σαν μέτρο ασφαλείας στο πλαίσιο της επετείου των 2 χρόνων από την πτώση του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφη. Κλειστά θα είναι και κάποια από τα αεροδρόμια της χώρας. 2 χρόνια μετά την εξέγερση που οδήγησε στην πτώση του Μουαμάρ Καντάφη, η Λιβύη παραμένει ουσιαστικά ένα κράτος υποδιάλυση, χωρίς στέρεους θεσμούς, με αδύναμη κεντρική διοίκηση, με πλήθος ένοπλων ομάδων που κινούνται ανεξέλεγκτα σε διάφορες περιοχές της χώρας.